Την άποψη ότι στις μέρες μας ζούμε την πιο μεγάλη αλλαγή της ανθρωπότητας τα τελευταία 200 χρόνια, εξέφρασε η Dr. Morgan Galle, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση καινοτόμων διατροφικών προϊόντων παγκοσμίως μια αφορμή τα γεγονότα του COVID. Δηλαδή μετά τον COVID και τους εγκλισμούς τώρα η παγκόσμια κοινότητα βρίσκει την ευκαιρία να βάλει χέρι και στα τρόφιμα καθώς αργά αλλά σταθερά θέλει να εισάγει στο μενού τις συσκευασίες που θα καταναλώνονται αλλά και να γίνει γνωστό το DNA του κάθε πολίτη. Η Γκάγε που εξετάζει νέες τάσεις στη διατροφή, οι οποίες εκτείνονται σε βάθος δεκαετίας, πρόσθεσε πως δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, καθώς είμαστε μέρος της. Πέρα από τις γεωπολιτικές αλλαγές, βιώνουμε την αλλαγή στο πώς αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε ως άνθρωποι. Επανεξετάζουμε τις αξίες μας, βλέπουμε τι μετράει για μας και τι έχει νόημα για μας. Και όλα αυτά όπως εξήγησε σχετίζονται με τη νέα σχέση που αναπτύσσουμε με το φαγητό στην πρώτη συζήτηση με θέμα The Future of Food που οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Όπως εξηγεί η Πρόεδρος του ΕΒΑ Σοφία Κουνενάκη Εφρέμογλου, εμείς ως ΕΒΑ παρακολουθούμε τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς και θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μάθουν. Η Δόκτωρ Γκάγε, που εξετάζει τα τρόφιμα και τη διατροφή από κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική και γεωπολιτική σκοπιά, καθώ και από τη σκοπιά των τάσεων και του branding, αφού αναφέρθηκε στο επιτυχημένο παράδειγμα τη Ελλάδος στον τουρισμό, είπε πω μετά από μια οικονομική κρίση και το χάο που ακολούθησε λόγω του COVID, η αγορά είναι πλέον έτοιμη για κάτι νέο. Η ίδια έκανε λόγο για μη συσκευασμένα αλλά ασφαλή τρόφιμα με τις πληροφορίες τυπωμένες ως φραγίδες με φυσικά υλικά πάνω στην επιφάνειά τους. Παράλληλα, η τάση για χρήση φυσικών υλικών θα επεκταθεί και σε τομείς όπως η διακόσμηση και θα έχουμε φωτιστικά από μανιτάρια. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, το μέλλον θα μπορεί να υπάρξει πλήρης εξατομίκευση της διατροφής, μέσω μιας συσκευής που θα μπορεί να διαβάζει από την αναπνοή μας το DNA μας και τις διατροφικές μας δυσανεξίες ή καθημερινές ελλείψεις, για παράδειγμα σε βιταμίνες. Και στη συνέχεια θα μπορεί να εντοπίζει από τις τροφές που είναι γύρω μας αυτές που είναι ιδανικές για εμάς.